Βρίσκομαι εδώ για να προετοιμάσω τη δεύτερη έκδοση επιτόπου. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική. Φέτος θα έχουμε καταστάσεις στο χώρο και δεν θα περιοριστούμε στο θέμα της γραφής. Το περσινό μας αποτέλεσμα ήταν θέμα γραμμένο πάνω στο τοπίο. Φέτος έχουμε την τύχη και την ευκαιρία να έχουμε καλλιτέχνες που θα χρησιμοποιήσουν υλικά άχρηστα ευτελή, υλικά που δεν έχουν αξία για τον πιο πολύ κόσμο. Μια Ελληνίδα καλλιτέχνης, η οποία είναι και πολύ γνωστή, η Μάρθα Δημητροπούλου, χρησιμοποιεί τις πευκοβελόνες και ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές εδώ κάτω στον ποταμό. Ο Απόστολος Καρακατσάνης θα χρησιμοποιήσει πέτρα. Και οι δύο Γάλλοι, οι οποίοι είναι αρκετά γνωστοί στη Γαλλία, νέοι καλλιτέχνες, χρησιμοποιούν αποκλειστικά υλικά άχρηστα, πεταμένα, που δεν τα χρειάζεται κανείς και κάνουν τεράστιες, πολυδιάστατες εγκαταστάσεις. Ο Γάλλος μου ζήτησε να ψάξω παλιό οικοδομικό υλικό. Η Γαλλίδα να ψάξω ένα στόκ αντικειμένων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πια. Δηλαδή το ίδιο πράγμα να υπάρχει πολλές φορές. Πάνω σε αυτό δουλεύει. Είμαστε τυχεροί γιατί βρήκαμε το παλιό οικοδομικό υλικό που θα μας δοθεί από τις οικοδημικές επιχειρήσεις Ψαρός και στο σχολείο βρήκαμε τα θρανία και τις καρέκλες των παιδιών, τα οποία προφανώς θα χρησιμοποιηθούν για μια μεγάλη εγκατάσταση στο χώρο από τη Γαλλίδα καλλιτέχνηδα Σεβρίνη Μπαρ. Οπότε αυτόματα με την επιλογή αυτή των καλλιτεχνών και των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν στο χώρο, η εφετινή μας έκδοση προσανατολίζεται σε αναφορές που θα συμβολίζουν την εγκατάλειψη, το τι είναι άχρηστο και γιατί είναι άχρηστο, και θα ανοίξουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις στο κοινό. Επιπλέον θα κάνουμε και φέτος ένα διαδραστικό έργο με τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου της χώρας, όπως και πέρσι. Θέλουμε η συμμετοχή των παιδιών φέτος να είναι ακόμα πιο σημαντική. Τα έχουμε ανάγκη τόσο για την βοήθειά τους στις κατασκευές, σε εγκαταστάσεις, δηλαδή να έρθουν σε άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη ο οποίος θα δουλεύει. Και βεβαίως ζητάμε τη συμμετοχή τους σε μια άλλη διάσταση αυτή του κειμένου. Το έργο αυτό θα βασίζεται πάλι σε κείμενο, το οποίο θα επιλέξουν τα παιδιά, το κάθε παιδί, από το βιβλίο που αγαπάει ή που δεν αγαπάει. Το κείμενο αυτό θα δουλευτεί για να φτιάξουμε ένα τεράστιο ποίημα, θα έλεγα. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, το οποίο θα διαβαστεί την ημέρα των Εγγενείων. Ελπίζουμε με τη συμμετοχή των παιδιών να εδραιωθεί μια επικοινωνία των παιδιών που ενδιαφέρονται με τους καλλιτέχνες και έτσι να γίνει μια μοίηση στην σύγχρονη τέχνη, πράγμα που δεν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, στις εκθέσεις τις καθιερωμένες. Εμείς έχουμε μια άλλη φόρμα με την οποία λειτουργούμε και μέσα στην οποία η επικοινωνία με τον κόσμο, τα παιδιά και τους κατοίκους είναι μέρος του έργου η επικοινωνία αυτή. Αυτά. Ελπίζουμε να πάμε μέχρι το τέλος. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι χαρούμενη και τυχερή που έχω την υποστήριξη των Λιβαδιωτών, γιατί αλλιώς αυτό το εγχείρημα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με τις μικρές μου δυνάμεις. Με ευχαριστώ.